Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή μας Υγεία και Ευζήν. Μία ακόμη εκπομπή αφιερωμένη για σας με θέματα που πολλές φορές και εσείς μας υποδεικνύετε και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σας δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την χειρουργική θώρακος, μία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία στα θέματα της ιατρικής που φέρνουμε εδώ στην εκπομπή μας και θα αναλύσουμε όλες τις περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται η θωρακοχειρουργική και σίγουρα και στο δεύτερο μέρος δεν θα ξεχάσουμε, όπως είπαμε κάθε φορά, να σας βοηθάμε, να σας ενημερώνουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τι γίνεται επιστρέφοντας μετά από όλη αυτή τη διαδικασία του κορονοϊού στην κανονικότητα, εδώ με έναν ιδιαίτερο καλεσμένο. Μαζί μας είναι ο χειρουργός θώρακος Χριστόφορος Φορούλης, είναι αναπληρωτής καθηγητής θωρακοχειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει εκλεγεί πρόεδρος για το 2020-2022 της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα, γιατρέ Πατκάκη. Ειλικρινά, κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας βοηθάτε πάρα πολύ. Η παρουσία σας είναι ιδιαίτερη εδώ και το θέμα σήμερα της θωρακοχειρουργικής, γιατί πολλοί μας ρωτάνε τι ακριβώς είναι αυτό, τι είναι χειρουργική θώρακος. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο και στις ενημερωτικές σας εκπομπές. Η χειρουργική θώρακος είναι μια ιδιαίτερη ειδικότητα, είναι μια μεγάλη ειδικότητα, είναι μια δύσκολη ειδικότητα της ιατρικής. Ασχολείται με τη χειρουργική των οργάνων του θώρακα. Πρακτικά είναι δύο μεγάλες κατευθύνσεις που υπάρχουν σε αυτή την ειδικότητα. Η μία είναι η χειρουργική της καρδιάς, που είναι ξεχωριστή, γιατί ασχολείται μόνο με τη χειρουργική της καρδιάς και της αορτής και εκεί υπάρχει και η εξωσωματική κυκλοφορία, η οποία είναι απαραίτητη για τη διενέργεια αυτών των επεμβάσεων. Και υπάρχει και η γενική θωρακοχειρουργική, η απλά θωρακοχειρουργική, η οποία είναι η δικιά μου έτσι, η κατεύθυνση και η ενασχόληση. Και το γνωστικό μου αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η οποία ασχολείται με τη χειρουργική όλων των υπολείπων οργάνων και ουσιαστικά ασχολείται και με τη χειρουργική ογκολογία πάρα πολύ, δηλαδή ναι, έχει πάρα πολύ ογκολογία αυτό το κομμάτι. Επομένως αυτό είναι το σύνολο της ειδικότητας. Αυτό είναι η ειδικότητα σε γενικές γραμμές και μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και με τα δύο αντικείμενα. Θεωρείτε εσείς ότι μπορεί εύκολα κάποιος και με τις δύο αυτές έτσι, ειδικότητες να μπορέσει να ασχοληθεί? Από τους οι περισσότεροι εξ ημών των χειρουργών θώρακος έχουμε διαλέξει πολύ νωρίς ίσως και στην καριέρα μας ένα από τα δύο αντικείμενα, ναι, στο οποίο έχουμε δώσει βαρύτητα και ασχολούμαστε κυρίως με αυτό. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι λίγοι συνάδελφοι οι οποίοι ασκούν και τα δύο αντικείμενα. Μερικές φορές αυτό γίνεται εξ ανάγκης σε μερικά περιφερειακά πανεπιστήμια, μεγάλα, ναι, νοσοκομεία. Αλλά γενικά, στην εποχή της μεγάλης εξειδίκευσης, όλοι τείνουν να διαλέγουν το ένα ή το άλλο κομμάτι. Συμφωνώ μαζί σας και νομίζω ότι καλό είναι να εξειδικεύεται κάποιος, ώστε ο κόσμος ή οι ασθενείς ή όσοι θέλουν να πάρουν πληροφορίες να μπορούν να ξέρουν να αποταθούν στις συγκεκριμένες εξειδικευμένες πλέον αυτές καταστάσεις. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να μιλήσουμε σχετικά με την ημερίδα τραχεία. Βλέπω ότι για το 2020 τι ακριβώς ετοιμάζεται, τι γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως κάθε χρόνο, κυρία Πατκάκη, έτσι και φέτος, η καρδιοθώρακο-χειρουργική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου οργανώνει την ημερίδα εξειδικευμένης θωρακοχειρουργικής, η οποία γίνεται συνήθως τη δεύτερη Παρασκευή του Δεκεμβρίου στο Τελόγλυρο Ίδρυμα Τεχνών του Απιθύτα και επιλέγουμε κάθε φορά ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, να λύουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Φέτος έχουμε τη δύσκολη χειρουργική της τραχείας, ναι, με εξαιρετικούς προσκεκλημένους ομιλητές και ελπίζουμε η πανδημία του κορονοϊού να μας επιτρέψει να το κάνουμε όπως το κάναμε συνήθως. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως η μερίδα θα γίνει, σε άλλη περίπτωση, σε περίπτωση που δεν μας επιτρέψει η πανδημία θα το κάνουμε διαδικτυακά.
οι προσκλήσεις και το θέμα των καλεσμένων και των ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν, όλα αυτά μπορούμε να πούμε περισσότερες πληροφορίες? Έχετε κάτι τώρα ακόμα πιο έτοιμο για αυτό που έρχεται? Θέλετε να πληροφορήσουμε τον κόσμο μας παρακολουθεί? Η μερίδα της τραχείας είναι, που αφορά τη χειρουργική της τραχείας, είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Ναι. Αφορά δύσκολες παθήσεις, δύσκολα περιστατικά στην τραχεία. Σε λίγα μέρη της Ελλάδος χειρουργούνται οι σοβαρές παθήσεις τραχείας, όπως οι όγκοι, όπως στενώσεις της τραχείας κτλ. Και εμείς έχουμε την εμπειρία και την εξειδίκευση να χειρουργούμε τέτοια περιστατικά και θέλουμε μαζί με άλλους συναδέλφους, το κάνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να κάνουμε μια μερίδα και να δούμε έτσι ποιο είναι το μέλλον σε αυτή την κατεύθυνση, αν έχει κάτι αλλάξει. Μάλιστα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εγώ πιστεύω ότι όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα πάλι θα είμαστε εδώ βοηθοί να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το κοινό σε οτιδήποτε καινούριο έρθει μέχρι τότε και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά ώστε να γίνει ανοιχτή αυτή η μερίδα και όπως μας είπατε στο χώρο που εσείς προετοιμάζετε. Συνεχίζοντας λοιπόν για το θέμα της θωρακοχειρουργικής, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω και σίγουρα εύλογα και ο κόσμος μας παρακολουθεί θα ήθελα να ενημερωθεί είναι ο ρόλος και το αντικείμενο της θωρακοχειρουργικής σήμερα, λίγο πιο εξειδικευμένη έτσι εξελίσσεται η συζήτησή μας. Η θωρακοχειρουργική, η γενική θωρακοχειρουργική δηλαδή, αυτό που σας είπα εκτός της καρδιάς, η μη καρδιακή θωρακοχειρουργική, είναι σε μεγάλο ποσοστό ογκολογία και έχει άλλο ένα τόσο μεγάλο ποσοστό καλοήθων παθήσεων, του πνεύμονα, του μεσοθωρακίου, του διαφράγματος, έχει την χειρουργική του θύμου αδένα για τη μυασθένεια, έχει τα κυστικά μορφώματα του πνεύμονος, του υπεζοκώτα, του μεσοθωρακίου. Έχει μια τεράστια γκάμα παθήσεων, οι οποίες ευτυχώς δεν είναι και πάρα πολύ συχνές, με εξαίρεση τον καρκίνο του πνεύμονα, που ουσιαστικά είναι μια πανδημία. Αυτή είναι μια πραγματική πανδημία, η οποία έχει κοστίσει 100 εκατομμύρια ζωές στα τέλη του προηγούμενου. Σχετικά θόρυβη, κύριε Φορούλη. Ναι, είναι μια πανδημία, είναι μια επιδημία του καρκίνου του πνεύμονος, έτσι λέγεται και στα βιβλία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη χαρακτηρίζει. Επομένως αυτό είναι το αντικείμενο. Οι χειρουργικές τεχνικές είναι πολύπλοκες, είναι απαιτητικές και το πολύ σημαντικό είναι επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος και τα όργανα που υπάρχουν εκεί είναι πάρα πολύ βασικά. Ναι. Απαιτεί πάρα πολύ, είναι μια χειρουργική με μεγάλη ακρίβεια. Και πολλές λεπτομέρειες και εξατομικευμένη θα λέγαμε, έτσι όπως μας τα παρουσιάζετε. Και γι' αυτό η εκπαίδευσή μας σε αυτή την ειδικότητα, το αρχικό στάδιο δηλαδή, αυτό που λέμε η ειδίκευση ενός γιατρού, είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει, είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια είναι αρκετά θα έλεγα, για εσάς μεγάλη εμπειρία σίγουρα πάνω στο αντικείμενο αυτό. Για το ξεκίνημα μόνο. Για το ξεκίνημα μόνο. Και νομίζω ότι συνέχεια εξελίσσονται τα πράγματα, συνέχεια νέες τεχνικές, μαθαίνονται καινούργια πράγματα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο ο κόσμος ο οποίος υποφέρει να βρίσκει μία ανακούφιση, γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχει και ο παρηγορητικός τρόπος να έχετε τους ασθενείς, δηλαδή είναι αυτό το οποίο βοηθάτε λίγο στην καλή ποιότητα της ζωής αφού γίνει διάγνωση σε μία ασθένεια η οποία δεν είναι αναστρέψιμη. Τι έχετε να μας πείτε? Η ειδικότητά μας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανακούφιση συμπτωμάτων σε ασθενείς κυρίως με νεοπλάσματα, με όγκους στο θώρακα, όπως είναι η παροχέτευση και η μόνιμη αντιμετώπιση πλευρητικών συλλογών, δηλαδή της συσσόρευσης υγρού στο θώρακα, της συσσόρευσης υγρού στο περικάρδιο, τραχιακών αποφράξεων με τη χρήση stents. Ναι. Επομένως, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις που προσωρινά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη ή σε περιπτώσεις που τα νεοπλάσματα βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής τους, μπορούμε να προσφέρουμε πολύ μεγάλη ανακούφιση στους ασθενείς και το προσφέρουμε καθημερινά. Νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται, θα συζητήσουμε παρακάτω και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά αυτά μέρη τα οποία μπορεί κάποιος να αποτανθεί.
Να μιλήσουμε λίγο για τη διαχρονική εξέλιξη αυτής της ειδικότητας, γιατί μας είπατε ότι πραγματικά εξελίσσεστε. Σίγουρα η επιστήμη εξελίσσεται και στο εξωτερικό και εδώ 7 χρόνια το λιγότερο είναι όλη αυτή η διαδικασία η οποία απαιτείται για να γίνονται περισσότερο ενημερώσεις στους γιατρούς. Πείτε μας κάποια πράγματα, γιατί μιλάμε εδώ από τη μιλάμε και για θέματα που είναι φυματίωσης. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η ειδικότητα, η εξέλιξη, ναι, ακολουθεί την πραγματική ζωή. Mm-hmm. Η πραγματική ζωή είναι ότι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, του 19ου αιώνα, υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα της φυματίωσης, όταν δεν υπήρχαν τα αντιφυματικά φάρμακα. Μάλιστα. Τότε λοιπόν η χειρουργική θώρακος αποσκοπούσε στο να σταματήσει τη φυματίωση με μεγάλες ακροτηριαστικές επεμβάσεις, οι οποίες όμως εκείνη την εποχή ήταν ίσως η μοναδική λύση που υπήρχε στο να ανακουφιστούν οι ασθενείς και να μην μεταδίδουν την νόσο οι ασθενείς. Μάλιστα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έτσι πήγε η ειδικότητα μέχρι τα μέσα του αιώνα, όταν ήρθαν τα αντιφυματικά φάρμακα. Να λύσουν ένα θέμα χειρουργικό. Λύσανε το. Και τότε, ενώ φαινόταν ότι η ειδικότητα πάβει να υπάρχει, με το τέλος της φυματίωσης εμφανίζεται ο καρκίνος του πνεύμονα και δίνει νέα όθηση, ακόμη μεγαλύτερη όθηση. Σήμερα λοιπόν όλα αυτά υπάρχουν και έρχεται η τεχνολογία, η οποία τεχνολογία μας βοηθάει, μας δίνει νέες δυνατότητες να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα. Πιο εύκολα για εσάς περισσότερο και για τους ασθενείς, ποιότητα για τους ασθενείς. Για καλύτερη ποιότητα με τη θωρακοσκοπική χειρουργική, με τις διάφορες νέες τεχνολογίες. Έτσι λοιπόν πραγματικά και οι ειδικότητες ακολουθούν τη ζωή και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στις νέες τεχνολογίες. Ναι. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αν και μέσα στο χειμώνα ακούγαμε πάρα πολλά και σχετικά με το θέμα της φυματίωσης, ότι έχει επανέλθει σε ένα δύσκολο αριθμό ατόμων. Ας μην πούμε ότι είναι μόνο από τις δομές που εμφανίστηκαν και όλα αυτά από την κακή ποιότητα ζωής, αλλά όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με το σωστό τρόπο, γιατί είναι μεταδοτικά νοσήματα και τα βάζουμε όλα μαζί ώστε να υπάρχει μια καλή επιστημονική παρακολούθηση ομάδων ανθρώπων που νοσούν. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις και τις τεχνικές, χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι, θα έλεγα, και παρακάτω θα αναλύσουμε πολύ περισσότερο. Και κάποιοι από αυτούς τους τρόπους έχει να κάνει με τη χρήση κάμερας. Χρησιμοποιείτε κάμερες για τα χειρουργεία σας. Τι γίνεται, πώς λειτουργείτε πάνω στο θέμα αυτό μέσα στα χειρουργεία? Από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 90, η κάμερα έχει μπει στη ζωή του θωρακοχειρουργού, ναι, όχι μόνο όμως του θωρακοχειρουργού, έχει μπει και στη ζωή του γενικού χειρουργού, γενικού χειρουργού, ναι, έχει μπει στη ζωή του ορθοπαιδικού, ναι, με τις αρθροσκοπήσεις. Έτσι λοιπόν μπορούμε εύκολα με την κάμερα από μια μικρή οπή να δούμε το εσωτερικό της κοιλότητας του θώρακος, όπου βρίσκονται οι πνεύμονες και τα διάφορα άλλα όργανα. Και στη συνέχεια ξεκίνησε δειλά-δειλά να γίνονται κάποιες μικρές σε έκταση επεμβάσεις. Και σιγά σιγά μεγαλύτερες επεμβάσεις, η τεχνολογία πάντα αρρωγός έρχεται, μας δίνει καλύτερα εργαλεία, ναι, καλύτερα συρρεπτικά εργαλεία και μας βοηθάει έτσι ώστε να κάνουμε συνεχώς μεγαλύτερες επεμβάσεις με τη χρήση κάμερας. Εγώ προσωπικά άρχισα να χειρουργώ με τον τρόπο αυτό το 2002 και σιγά πολύ σιγά εξελισσόμαστε και κάνουμε, ναι, όλο και περισσότερα πράγματα και βέβαια όσο επιτρέπουν και οι δυνατότητες της χώρας και των νοσοκομείων, διότι αυτή η χειρουργική έχει ένα... Έχει ένα κόστος. Έχει ένα μεγάλο κόστος, ναι, ναι, σε σχέση με την κλασική χειρουργική. Επομένως, είναι δύσκολο φυσικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να μπορεί ένας χειρουργός να ελίσσεται και να κάνει ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους, δηλαδή μικρότερες τομές. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την ζωή, τη μετέπειτα του ασθενή. Αλλά σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και εσάς, γιατί ξέρετε πλέον τι γίνεται μέσα στο σώμα του ασθενή από πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζεται εκείνη τη στιγμή στο χειρουργείο. Έτσι, είτε μικρές είτε μεγάλες περιπτώσεις μπορούν να λυθούν με τη χρήση της τεχνολογίας. Η κλασική χειρουργική έχει αλλάξει. Τι γίνεται σε σχέση με τις νέες μεθόδους που τώρα χρησιμοποιείτε? Αλλά νομίζω ότι θα μου πείτε ότι είναι κατά περίπτωση. Κάπως έτσι το σκεφτόμαστε. Πείτε μας, γιατρέ. Ναι. Η θωρακοσκοπική χειρουργική παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Η κλασική όμως ανοιχτή χειρουργική, ναι, και αυτή παίζει άλλο τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί υπάρχουν επεμβάσεις οι οποίες χρειάζονται την ανοιχτή χειρουργική και κυρίως για τις μεγάλες παθήσεις.
Ναι, οι μεγάλες παθήσεις, οι μεγάλοι όγκοι χρειάζονται μεγάλες σχετικά τομές για να μπορέσει να γίνει η σύμπλοκη επέμβαση, κυρίως οι σύμπλοκες επεμβάσεις. Και ουσιαστικά σήμερα οι σύμπλοκες επεμβάσεις έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητά μας, γιατί είμαστε καλύτεροι, γνωρίζουμε καλύτερα τα πράγματα, τολμάμε μεγαλύτερες χειρουργικές επεμβάσεις, παλιά παθήσεις που θεωρούταν ως μη προσεγγίσιμες χειρουργικά. Σήμερα τις καταφέρνουμε. Μπράβο, τις καταφέρνουμε αρκετά καλά. Επίσης είναι κατά περίπτωση, δεν πρέπει κανείς να είναι αναδογματικός, αυτό θα γίνει μόνο έτσι, μόνο αλλιώς. Κατά περίπτωση, κατά πώς πάνε τα πράγματα, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη θωρακοσκοπική, την ανοιχτή χειρουργική, και στην ανοιχτή χειρουργική όμως οι τομές σε σχέση με αυτές που μαθαίναμε όταν κάναμε ειδικότητα έχουν περιοριστεί στο 1 τρίτον. Μάλιστα. Και είναι ατραυματικές τομές, δηλαδή πραγματικά μετά τις πρώτες 2-3 μεταχειρητικές μέρες ο ασθενής επανέρχεται 100% σε κίνηση, σε οτιδήποτε. Ενώ με τις παλιές θωρακοτομές που κοβόντουσαν μεγάλες μυϊκές μάζες στο θωρακικό τείχομα, μπορεί να υπήρχαν και κάποια μικρά ελλείμματα κινητικότητας. Σήμερα αυτά είναι παρελθόν. Επίσης υπάρχουν και τα ρομπότ, τα οποία σιγά σιγά ήρθανε, μπήκανε, ρομποτική χειρουργική, ρομποτική θωρακοχειρουργική. Ναι. Έχει ένα κόστος βέβαια, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Πιστεύω ότι και αυτή η χειρουργική σιγά σιγά θα εγκατασταθεί, θα αρχίσουν να μπαίνουν περισσότερο ρομπότ, να πέσει το κόστος να πέσει, έτσι ώστε να είναι προσεγγίσιμο και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο θέμα να βγαίνει ένας από το χειρουργείο και να αισθάνεται ότι έχει το σώμα του ολοκληρωμένο, θα έλεγα. Και όπως είπατε εσείς, οι ατραυματικές αυτές μορφές και τομές που υπάρχουν λύνονται με κάποιες μεθόδους και με την εξέλιξη της επιστήμης. Υπάρχουν κάποια όμως πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε πάνω στο θέμα της θωρακοχειρουργικής και αφορά τη σύμπλοκη βαριά θωρακοχειρουργική. Εκεί τι ακριβώς γιατί ακριβώς μιλάμε, όρος αυτός που αναφέρετε? Σύμπλοκη θωρακοχειρουργική εννοούμε επεμβάσεις οι οποίες γίνονται, είναι συνδυαστικές, δηλαδή αγγίζει κανείς πολλά όργανα σε ένα όγκο ο οποίος... Έχει μεταστάσεις? Όχι μεταστάσεις, τοπικά επεκτείνεται. Και ξεφεύγει από τον πνεύμονα και μπορεί να αγγίζει εντός εισαγωγικών, να δαγκώνει διπλανές δομές. Ναι. Τότε μπορεί να γίνει η αφαίρεση αυτού του όγκου μαζί με τις διπλανές δομές. Οπότε η εγχείρηση γίνεται σύμπλοκη. Πάβει να είναι μια απλή εκτομή πνεύμονος και γίνεται μια σύμπλοκη εκτομή πνεύμονος. Ή στο μεσοθωράκιο κάποιους όγκους που έχουμε πάλι σύμπλοκες εκτομές. Και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Μπορεί να χρειαστούμε στην τραχεία, έχουμε σύμπλοκες εκτομές. Μπορεί εκεί να χρειαστούμε τη βοήθεια και άλλων συναδέλφων. Ειδικοτήτων. Και άλλων ειδικοτήτων. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει όταν κάποιος ασκεί θωρακοχειρουργική και μάλιστα βαριά θωρακοχειρουργική, ογκολογική χειρουργική, θα πρέπει να την ασκεί σε νοσοκομεία που έχουν αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή να υπάρχουν όλες οι ειδικότητες έτσι ώστε ανά περίπτωση να χρειαστεί να γίνει μια σύνθεση ομάδας χειρουργικής η οποία θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σύμπλοκο περιστατικό. Συμφωνώ μαζί σας και θέλει και υψηλή τεχνική πάνω στο θέμα αυτό. Σίγουρα εμπειρία, σίγουρα γνώση και σίγουρα πολλές ειδικότητες. Και όλα αυτά μαζί με την ευαισθησία των γιατρών και σίγουρα και οι ασθενείς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο πόσο πολλοί έχουν εμπιστοσύνη στα χέρια των γιατρών. Έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και όπως είπαμε, η χρήση της ρομποτικής χειρουργικής έρχεται. Οι νέες τεχνολογίες σας βοηθάν πάρα πολύ. Βλέπουμε επανδρωμένα χειρουργεία. Πιστεύετε ότι στα δημόσια νοσοκομεία βρίσκεται τον απαραίτητο εξοπλισμό, στα ιδιωτικά νοσοκομεία υπάρχει στη Θεσσαλονίκη? Πείτε μας λίγα πράγματα, γιατί η μέθοδος αυτή, όπως είπαμε, είναι σχετικά ακριβή και καινούρια, εντός εισαγωγικών, δεν είναι καινούρια, αλλά έτσι όπως χρησιμοποιείται, ένας ασθενής που μπορεί να αποτανθεί ώστε να μπορέσει να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα? Αυτή τη στιγμή σύστημα ρομπότ σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως εξώσον γνωρίζω και γνωρίζω καλά, δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η σύμπλοκη θωρακοχειρουργική ως επιτοπλίστων γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία, τα οποία, όπως ξέρετε, να και τώρα με την κρίση του κορονοϊού, το δημόσιο σύστημα υγείας κλήθηκε να τα βγάλει πέρα, έτσι και στην καθημερινότητα.
Το σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα πανεπιστήμια και οι μεγάλες κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας βγάζουν πέρα τη μεγάλη μάζα της δουλειάς, οπωσδήποτε όμως και τα ιδιωτικά νοσοκομεία προσφέρουν πάρα πολλά και αυτά, ίσως έχουν τη δυνατότητα, την ευελιξία να εγκαταστήσουν πιο γρήγορα νέες τεχνολογίες, ναι. Να εγκαταστήσουν κάποια συστήματα όπως είναι το ρομπότ, αλλά νομίζω ότι ο συνδυασμός των δύο, του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος γίνεται με ικανοποιητικό τρόπο στη χώρα μας, ναι. χωρίς να υπάρχει κάποιος τομέας ο οποίος να χωλαίνει πραγματικά. Να υστερεί σε κάποια. Ναι, θέματα, είναι δηλαδή, ναι. Από ό,τι φάνηκε τώρα με την κρίση του κορονοϊού, συστήματα υγείας στο εξωτερικό που θα θεωρούσαμε ότι ήταν τρομερά και φοβερά, δεν ήταν τελικά τόσο τρομερά και φοβερά, αφού δεν ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε. Άρα λοιπόν. Ναι. Αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ, με τον κόπο που καταβάλλουν γιατροί, νοσηλευτές και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, σε συνδυασμό με τον ιδιωτικό τομέα, γίνεται μια πιστευτή βία. Ναι, έχουμε μια πολύ καλή ναι. περίθαλψη τελικά. Νομίζω ότι το κυριότερο και κρατώ από την κουβέντα σας αυτό που είπατε είναι ότι και η ευαισθησία των γιατρών σε σχέση με το τι έχει να αντιμετωπίσει και η πίστη και η δύναμη με τα μέσα που διαθέτει, αλλά η εμπειρία και η τεχνολογία είναι πολύ σημαντικά για ένα καλό αποτέλεσμα. Εκεί καταλήγουμε, γιατρέ, και σίγουρα, όπως είπαμε και πιο πριν, κύριε Φορούλη, είπαμε ότι παίρνετε αποφάσεις κάνοντας κάποια meeting, κάποια συμβούλια μαζί με άλλες ειδικότητες. Εκεί τι έχουμε να πούμε γενικά και ειδικά πάνω στο θέμα αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα στο οποίο εσείς θα ενημερωθείτε, θα πάρετε κοινές αποφάσεις για να προβείτε στην περαιτέρω εξέλιξη μιας εγχείρησης. Αυτό που θέλω να πω, κυρία Πατκάκη, είναι ότι αυτή η ειδικότητα, όπως ξεκινήσαμε και το είπαμε στην αρχή, είναι μια πολύ απαιτητική ειδικότητα. Οπωσδήποτε ξεκινάει με την γνώση, μια γνώση που αποκτάει κανείς την ειδικότητα, την αποκτάει διαβάζοντας, ναι. διαβάζοντας συνεχώς. Στη συνέχεια έρχεται πάνω σε αυτό και προστίθεται η εμπειρία και μαζί έτσι χτίζεται ένας όριμος χειρουργός όρακος, και αυτός ο όριμος χειρουργός όρακος δεν πρέπει να λειτουργεί τελείως μόνος του. Με ποια έννοια? Ότι η εποχή των μικρών θεών έχει περάσει, να επιστρεπτεί. Ναι. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν τα συμβούλια, υπάρχει συνεργασία των ειδικοτήτων, υπάρχει η συζήτηση ενός περιστατικού, δεν εννοώ τα απλά συνηθισμένα περιστατικά, εννοώ για τα μεγάλα περιστατικά, για τα ακραία περιστατικά, ναι. για τα περιστατικά που αποτελούν πρόκληση για την αντιμετώπιση τους, υπάρχει συζήτηση ανάμεσα σε πολλές ειδικότητες, πολλούς γιατρούς, έτσι ώστε να πάρθει η σωστή απόφαση. Η πιο σωστή απόφαση για τον ασθενή, χωρίς δόγματα, χωρίς, και κυρίως χωρίς, όπως είπαμε, αυτούς τους ιερούς γκουρού που υπήρχαν κάποτε. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι... Ναι. Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι πολύ δύσκολα, όπως μας είπατε, και χρειάζονται πολλές ειδικότητες. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα σε αυτές τις ειδικότητες μπορεί να είναι ακτινοθεραπευτές, πνευμονολόγοι, παθολογοανατόμοι, ακτινολόγοι, πυρηνική ιατρή, θωρακοχειρουργία, όπως είπαμε. Επομένως, είναι όλες αυτές οι ειδικότητες και το αναφέρουμε αυτό για να μπορέσει και να καταλάβει ο κόσμος, πηγαίνοντας κάπου, ότι πρέπει να είναι ήσυχος, ότι θα βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία του ασθενή. Κατά περίπτωση, φυσικά, γιατρέ. Πιστεύω ότι όλοι οι γιατροί προσπαθούν να ναι. κάνουν το καλύτερο. Η απόφαση, ακριβώς γι' αυτό, για να μην έρχεται και συνήθως τα ογκολογικά περιστατικά, έρχεται μέσα από ένα συμβούλιο, το οποίο μπορεί να είναι τυπικό, με την έννοια μπορεί κάποιοι να μαζευτούν σε μία αίθουσα, ή μπορεί να είναι ένα άτυπο συμβούλιο, ναι. να μιλήσουν ταυτόχρονα τηλεφωνικά, mm-hmm. έτσι, και να πάρουν μία απόφαση, η οποία απόφαση είναι συγκερασμός. Μάλιστα. Των και είναι απόψεων και, ναι. και τελικά μάλλον αυτό είναι που δίνει τα πολύ μεγάλα και τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχουμε στην ογκολογία, ναι. στον καρκίνο του πνεύμονα. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι είναι και εμπειρία για τους γιατρούς. Κάθε περιστατικό είναι ίσως μοναδικό μερικές φορές και χτίζει ένα λιθαράκι για το επόμενο χειρουργείο, για τις επόμενες αποφάσεις που θα πάρετε.
Και σίγουρα όλα αυτά μπορεί να εμφανιστούν και μέσα σε ένα χειρουργείο. Μπορεί κάποιο περιστατικό το οποίο, όπως είπατε, με μία κάμερα, ίσως με κάποιες πρώτες εξετάσεις που έχετε δει, να σας φέρει κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσετε εκείνη τη στιγμή με κάποιους γιατρούς. Ίσως και αυτό μπορεί να συμβαίνει μέσα στα χειρουργεία. Μέσα στο χειρουργείο και συζητάμε. Ναι. Μερικές φορές χρειάζονται. Δεσμεύουμε, έχουμε τους παθολογοανατόμους δίπλα μας, ζητάμε ταχείας βιοψίας για να διαλευκάνουμε ακριβώς πράγματα. Δηλαδή η εποχή μας, έτσι, μας το έχει διδάξει αυτό και νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα πιο γενικό μήνυμα. Ναι. Είναι μια εποχή στην οποία συζητάμε. Συζητάμε, ναι, ναι. συζητάμε και συζητώντας βρίσκουμε πάντα τις καλύτερες δυνατές λύσεις και για τους ασθενείς, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και πιο γενικό στη ζωή. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι έχουν μάθει να συζητάνε και συζητώντας πάντα βρίσκουν τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Συμφωνώ μαζί σας και σίγουρα πάντοτε όλα τα τμήματα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα μέσα σε ένα νοσοκομείο, Βεβαίως. Σε μια κλινική, ώστε όταν γίνεται κάτι να έχετε άμεσα αποτελέσματα πάνω σε αυτό που ζητάτε, γιατί είναι πολύ κρίσιμες καταστάσεις. Να μιλήσουμε για εξατομικευμένη ιατρική. Εκεί ακριβώς τι γίνεται, δηλαδή αντιμετωπίζετε, όπως είπαμε, μετά από όλα αυτά τα meeting, με όλες αυτές τις που κάνετε τις συζητήσεις με τους γιατρούς, έχουμε την εξατομικευμένη ιατρική, η οποία πού στοχεύει τελικά. Σήμερα λοιπόν στην ογκολογία έχει γίνει σαν... έχει συνεχώς και προβάλλεται η λέξη εξατομικευμένη ναι. ιατρική και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια. Να πω την αλήθεια, οι θωρακοχειρουργοί πάντα πίστευαν στην εξατομίκευση. Τώρα έρχονται κοντά μας και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι πιο παλιά είχαν κάποια δόγματα με κάποια πρωτόκολλα, με κάποια στάνταρ. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες αντοχές. Δεν είναι όλοι οι όγκοι το ίδιο. Δεν είναι όλες οι παθήσεις το ίδιο. Και επομένως, εάν η ομάδα μαζευτεί και συζητήσει, πρέπει να συζητήσει για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Που έχει τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, που έχει τα συγκεκριμένα άλλα προβλήματα εκτός από αυτό που καλούμε να αντιμετωπίσουμε, ναι. έτσι ώστε να πάρουμε την καταλληλότερη και την πιο σωστή απόφαση για το συγκεκριμένο άνθρωπο και για όχι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ή περιστατικά τα οποία παρουσιάστηκαν στο παρελθόν και τα χειριστήκατε με κάποιο τρόπο. Επομένως, ναι, η ιατρική ναι. σήμερα είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή, μιλάμε για το συγκεκριμένο περιστατικό, το συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι η κουβέντα μας είναι πάρα πολύ έτσι, κατατοπιστική στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Υπάρχουν κέντρα θωρακοχειρουργικής και εδώ θα αξίζει να αναφερθούμε για να καταλάβει και ο κόσμος και αν χρειαστεί κάποιος να τηλεφωνήσει. Όπως είπαμε πάντοτε, τα τηλέφωνα της εκπομπής και τα mail είναι ανοιχτά για τις πολύ συγκεκριμένες σας ερωτήσεις. Εμείς σίγουρα θα σας δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στο χρόνο τους. Εδώ να μας πείτε, γιατρέ, για το θέμα πού υπάρχουν κέντρα θωρακοχειρουργικής ανά την Ελλάδα, θα λέγαμε. Ναι. Τα κέντρα θωρακοχειρουργικής ανά την Ελλάδα είναι, να ξεκινήσω από την περιφέρεια, ναι. να μην πω επαρχία, την περιφέρεια, είναι οι μεγάλες πανεπιστημιακές κλινικές που υπάρχουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια, δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη, στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα περιφερειακά κέντρα που κάνουν θωρακοχειρουργική ναι. και καρδιοχειρουργική, μια που μιλάμε για χειρουργική θώρακος. Και βέβαια στο κέντρο υπάρχουν τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, στα οποία εφαρμόζεται, ασκείται η θωρακοχειρουργική. Θέλω να πω ότι για να μπορεί κάποιο νοσοκομείο, ακόμη και από τα μεγάλα, να κάνει θωρακοχειρουργική, πρέπει να έχει σε μεγάλη ανάπτυξη όλες τις ειδικότητες της βαριάς χειρουργικής. Δηλαδή πρέπει να έχει καλή νευροχειρουργική, την οποία συνεργαζόμαστε πολλές φορές σε θωρακοχειρουργικά περιστατικά. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη, δυνατή, ορειλά κλινική, γιατί στη χειρουργική της τραχείας, όπως θα δούμε πολλές φορές, χρειάζεται να έχουμε μια συνεργασία με τους συναδέλφους τους λαρυγκολόγους, με τους ορθοπαιδικούς. Δηλαδή, πρέπει να είναι... Υπάρχει σύνδεση, μας λέτε, σύνδεση, με όλα ναι. αυτά. Ναι, πρέπει είναι να είναι σημαντικό. Μεγάλα νοσοκομεία με αναπτυγμένες ειδικότητες, να υπάρχουν ναι. Πολύ καλά ακτινολογικά εργαστήρια, να υπάρχουν ενδοσκοπήσεις. Δηλαδή, και τα διαγνωστικά και όλα παίζουν το ρόλο τους. Και βεβαίως και σε μερικά μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία που πληρούν αυτές τις δυνατότητες, ναι. και είναι, δεν είναι και λίγα στη χώρα μας, και εκεί μπορεί να γίνει καλή θωρακοχειρουργική. Με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Νομίζω ότι αρκετά ιδιωτικά νοσοκομεία πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
Και πριν φτάσει κάποιος να σκέφτεται τους θωρακοχειρουργούς, πριν από τους θωρακοχειρουργούς για τα περιστατικά, ποιοι ελέγχουν τις περιπτώσεις αυτές κατά τη δική σας κριτική? Πριν φτάσει στους θωρακοχειρουργούς, ναι. Τα περιστατικά συνήθως ξεκινάνε από απλούς γιατρούς, από γενικούς γιατρούς. Ναι. Τώρα σε λίγο καιρό που θα είναι πάρα πολύ και θα ξεκινάνε από το γενικό γιατρό, σιγά σιγά θα πηγαίνουν προς τον πνευμονολόγο. Και μετά και από εκεί θα υπάρχει το συμβούλιο που θα συζητάει. Στα ογκολογικά συμβούλια θέλω να πω ότι ο θωρακοχειρουργός, η παρουσία του εκεί, και όχι ενός θωρακοχειρουργού με μικρή εμπειρία, ενός θωρακοχειρουργού με μεγάλη εμπειρία. Ναι. Γιατί εκεί λαμβάνεται μια κρίσιμη απόφαση. Άρα, όταν λαμβάνεται μια κρίσιμη απόφαση, πρέπει να είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος, ναι. Εκεί λοιπόν που λαμβάνεται μια κρίσιμη απόφαση και πρέπει να είναι ο καλύτερος, είναι ο άνθρωπος κλειδί σε ένα ογκολογικό συμβούλιο θώρακος. Διότι θα πει ότι αυτό μπορεί να χειρουργηθεί ή δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Επομένως, είναι τεράστιος ο ρόλος και συμβούλιο. Ναι. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα αφήσουμε να μην συζητήσουμε για κάποια περιστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο της θωρακοχειρουργικής και θα ήταν καλό να συζητήσουμε λίγο για την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, έτσι να περιλάβουμε κάποια πράγματα για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, κλείνοντας το πρώτο μέρος μας. Ναι. Θα πω λίγα πράγματα. Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε το 1986 μαζί με την ειδικότητα ουσιαστικά στην Ελλάδα. Ναι. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκε, έκανε αναθεώρηση του καταστατικού της. Θα κάνουμε κι άλλη μια τώρα, μόλις μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Είναι μια εταιρεία επιστημονική και συμβουλευτική, η οποία έχει σαν σκοπό την πρόθεση της ειδικότητας. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις, έχουμε πάρα πολλές ενημερωτικές. Έχουμε συνέδρια, έχουμε συμπόσια ομάδων εργασίας. Δυστυχώς τη φετινή χρονιά μας την έχει αναστατώσει η πανδημία του κορονοϊού. Ξεκινάμε πάλι και σαν πανεπιστημιακή κλινική και σαν εταιρεία τα μεταεκπαιδευτικά μαθήματα στις 5 έκτου διαδικτυακά. Ναι. Έτσι. Ακολουθούμε την εποχή. Συμφωνώ και περισσότερες πληροφορίες σίγουρα. Και, κυρία Ποτικάκη, θα ήθελα να πω και δύο λόγια ότι η θωρακοχειρουργική, εκτός από μια βαριά ειδικότητα χειρουργικής, είναι και μια ειδικότητα με πολύ ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Έχουμε πολλά μεταεκπαιδευτικά μαθήματα, έχουμε διδακτορικές διατριβές με σοβαρά θέματα σε εξέλιξη, έχουμε ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με άλλους και δικά μας. Επομένως, υπάρχει και μεγάλο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πλήρης ειδικότητα, δύσκολη, είναι απαιτητική κατά κύριο λόγο. Και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι αφιερωμένοι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η εξειδίκευση νομίζω ότι φέρνει και καλύτερα αποτελέσματα και εξελίσσεται η επιστήμη της ιατρικής και στον κλάδο που συζητάμε σήμερα για την θωρακοχειρουργική. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τον ίδιο καλεσμένο γιατί έχουμε και συνέχεια στο θέμα. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και σε αυτό το σημείο, όπως σας έχουμε υποσχεθεί σε κάθε μας εκπομπή, αναφερόμαστε για την κατάσταση που επικρατεί αυτό το διάστημα σε όλο τον κόσμο και εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή αποφασίζουμε να σας πληροφορήσουμε ανά ειδικότητα. Λοιπόν, με τον κύριο Φορούλη είμαστε, είναι ο θωρακοχειρουργός ο οποίος μας συνοδεύει στην εκπομπή αυτή. Και σίγουρα θα μιλήσουμε, επιστρέφοντας στην καθημερινότητα, κύριε Φορούλη, τι ακριβώς είναι ο κορονοϊός τόσο επικίνδυνος όσο στην αρχή φοβηθήκαμε και μας είχε παρουσιαστεί αυτή η κατάσταση. Το όνομα του ιού αυτού είναι όπως ξέρουμε το SARS-CoV-2. Ναι. SARS σημαίνει σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, ναι. Δηλαδή αυτός είναι ο ιός. Κάνει ένα σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. Δεν τον κάνει σε όλους. Ναι. Όπως έχουμε και την ενημέρωση από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας που σταμάτησε χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, να είναι κάθε μέρα. Ναι. Κάποιους ανθρώπους προσβάλλει, δημιουργεί οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια, ανάγκη για νοσηλεία σε μονάδα. Και εκεί, όταν μπει κάποιος σε μονάδα, είναι και δύσκολα τα πράγματα. Όπως ξέρετε, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και είναι και αβέβαιη η έκβαση. Επομένως, είναι ένας σοβαρός ιός. Δεν προσβάλλει βέβαια όλους τους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε και ποιους προσβάλλει. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο από τη μέχρι τώρα εμπειρία είναι ότι ο ιός προσβάλλει κάποιες ευπαθείς ομάδες,
τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Και γιατί? Γιατί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι συνήθως έχουν και συνοσηρότητες. Είναι και πιο ευάλωτοι, όπως και επομένως, από όλες τις πλευρές. Αφού ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσβάλλει και άλλους. Γιατί όπως είδαμε, προσβάλλονται και νέοι άνθρωποι και πολύ νέοι άνθρωποι. Και μωρά και παιδιά και έφηβοι. Και πάρα πολύ υγιείς και αθλητικοί άνθρωποι. Βέβαια, η θνητότητα σε αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ πολύ μικρότερη, αλλά οπωσδήποτε, ας πούμε, κάποιος μπλέκει σε μια περιπέτεια υγείας. Είναι μια ταλαιπωρία στην υγεία, όπως και να το κάνουμε. Και εδώ ρωτάω και εσάς, λόγω και της ειδικότητάς σας, και γιατί θα μας μεταφέρετε και μια πολύ μεγάλη εμπειρία σας μέσα από τους χώρους που εργάζεστε, χειρουργείτε. Είναι αερομεταφερόμενος ο ιός, κύριε Φορούλη? Τον λέμε αερομεταφερόμενο, ναι. Διότι πραγματικά, ας πούμε, ο τρόπος ζωής που είχαμε πριν την πανδημία του κορονοϊού ήταν ένας τρόπος ζωής με αεροπλάνα. Πηγαίναμε παντού με αεροπλάνα, κάναμε μεγάλα ταξίδια, τα αποφασίζαμε πάρα πολύ εύκολα, ναι. Έλα, θα πάρουμε ένα αεροπλάνο. Επομένως, ο ιός ξεκίνησε κάπου εκεί στην Κίνα και εύκολα πήγε σε όλο τον κόσμο με τα αεροπλάνα. Άρα, εντός εισαγωγικών, είναι ένας πράγματι αερομεταφερόμενος ιός. Είναι αερομεταφερόμενος ιός και η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πολύ κουραστική στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι γενικά όλα στις συστάσεις που μας έκαναν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τελικά η Ελλάδα πιστεύετε ότι έχει βγει αλόβητη, κύριε Φορούλη, από αυτή την ιστορία που μας παρουσιάστηκε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον ακούστηκε λίγο μετά τα Χριστούγεννα? Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, και αυτό που ξέρω είναι ότι τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, τα τελευταίες δύο εβδομάδες, τρεις, και μετά το οριστικό τέλος της καραντίνας, τα περιστατικά με κορονοϊό, τα νέα περιστατικά δηλαδή, είναι ελάχιστα. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Και επομένως, πραγματικά, η Ελλάδα με κάποιους λίγους νεκρούς βγήκε αλόβητη στο υγειονομικό κομμάτι, δηλαδή δεν θρηνήσαμε αυτό, δεν μπλοκάρισε το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας δεν μπλοκάρισε και ήταν το σημαντικότερο. Το πιο σημαντικό, ναι. Βέβαια, εντάξει, έχει κάποιες οικονομικές επιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι όπως και από τα επίσημα χείλη της κυβέρνησης και των κυβερνητικών παραγόντων είπε ότι η φροντίδα είναι να σώσουμε τις ζωές. Αυτό είναι το παριθμό 1. Και τα υπόλοιπα, εφόσον είμαστε υγιείς και ζωντανοί, θα τα βρούμε, θα τα φτιάξουμε. Έτσι είναι και νομίζω ότι πραγματικά δείξαμε και πολύ μεγάλη θέληση να περιορίσουμε κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Και όλοι μαζί μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε πολλά πράγματα. Το σύστημα υγείας σώθηκε, ειλικρινά σώθηκε, γιατί σε νοσοκομεία αναφοράς, όπως είναι το ΑΧΕΠΑ και περιστατικά από φίλους γνωστούς, γιατρούς που μιλήσαμε, η κούραση ήταν αφάνταστη, η καθημερινότητα πολύ δύσκολη, εξαντλημένος ο κόσμος. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι έδωσαν και την ψυχή τους. Όλοι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι βρέθηκαν μέσα εκεί και γύρω όλος ο κόσμος σεβάστηκε αυτό, επομένως υπήρχε και αυτή η ευαισθησία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το υγειονομικό προσωπικό της χώρας, και θα ήθελα έτσι να ξεχωρίσω λίγο τις κατηγορίες, ναι. Δηλαδή οι λοιμοξιολόγοι, οι παθολόγοι, οι εντατικολόγοι, δηλαδή αυτοί που διαχειρίζονται τις εντατικές μονάδες, και οι νοσηλευτές, βρέθηκαν, αυτοί ήταν που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή, τον και έδωσαν τον καλύτερό, ναι, τους σε αυτό, ναι. Και νομίζω ότι πέτυχαν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι ο κόσμος τους το αναγνώρισε αυτό και πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά το εγχείρημα, ας πούμε, ναι, με τη βοήθεια όλων, πιστεύω έτσι. Και γιατρέ, θα έλεγα ότι μετά τις 4 Μαΐου, όταν άρχισαν δειλά-δειλά να μας παρουσιάζουν τις πρώτες εξελίξεις ότι σταματάμε να περιορίζουμε κάποια πράγματα και σταδιακά φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, υπήρχε μία μικρή εκδοχή και βλέπω εδώ την ανησυχία των ατόμων που θα βγουν, τα άτομα από την καραντίνα, τα οποία υποψία μπορεί να υπάρχει του ιού μέσα σε μια οικογένεια, θα μεταφέρει τον ιό και θα έχουμε πάλι άσχημα αποτελέσματα. Αυτό τελικά διαψεύστηκε? Φαίνεται ότι, ναι, τα πράγματα πήγανε καλά. Πήγανε πάρα πολύ, ναι, καλά, και φαίνεται ότι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, χωρίς να είμαι ειδικό στο θέμα, ότι η διασπορά του ιού στη χώρα ήταν τελικά μικρή και σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Ναι. Πάρθηκαν έγκαιρα τα μέτρα, πολύ έγκαιρα, και έτσι λοιπόν καταφέραμε να εμποδίσουμε τη διασπορά
του ιού και κυρίως να την εμποδίσουμε στις, στις ευπαθείς αυτές ομάδες. Εκεί, οι οποίες κινδυνεύαν ναι, για πολύ περισσότερο. Πραγματικά, ναι. Ναι, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε τελικά και πάντοτε αυτό να έχουμε στο νου μας, έστω και αν τα πράγματα έχουν χαλαρώσει κατά κάποιο τρόπο, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και ο καθένας έχοντας στο νου τις, όλες αυτές τις συμβουλές που μας έχουν περάσει με μηνύματα μέσα από σποτάκια, μέσα από τις εκπομπές που κάνουμε εμείς, να φροντίζουμε, να έχουμε στο νου μας να μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Βεβαίως, αυτό είναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι μπορεί ο καθένας μας να έχει μια δική του άποψη για το θέμα του κορονοϊού. Υπάρχουν πάρα πολλές αμφισβητήσεις της πανδημίας και του ιού του ίδιου, αλλά σε μια συντεταγμένη πολιτεία όπως είναι το ελληνικό κράτος θα πρέπει όλοι να εφαρμόζουμε τις επίσημες οδηγίες, γιατί αυτό που το κάναμε σε αυτή την περίπτωση φάνηκε ότι είχε ένα τεράστιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Δηλαδή η συνταγμένη πολιτεία μας δίνει τις κατευθύνσεις, τις ακολουθούμε και τις προσωπικές μας απόψεις μπορούμε να τις εκφράσουμε στους φίλους μας, στις παρέες μας, αλλά να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η κρίση του κορονοϊού, ναι, είχε και μια μερικά δευτερογενή ωφέλη, με την έννοια ότι αναγνωρίστηκε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο υπέφερε κάπως τα χρόνια της κρίσης από την χρηματοδότηση, μπήκε κανένα στο προσκήνιο, φάνηκε ότι τα κρεβάτια εντατικής που είχαμε δεν ήταν αρκετά και έτσι, ναι, δόθηκε μια μεγάλη προσοχή σε αυτά και αυξήθηκαν τα κρεβάτια εντατικής. Άρα λοιπόν η χώρα θα βγει δυνατή στο κομμάτι της. Και η χώρα μαθαίνει πιστεύω από την εμπειρία και από τα περιστατικά που μας έχουν παρουσιαστεί. Εμείς δεν τρομοκρατούμαστε για το τι θα γίνει πλέον από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εμείς θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως μας υποδεικνύεται όλες οι ειδικότητες και το κράτος φυσικά μέσα σε αυτό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τελικά η μεγαλύτερη θνητότητα λόγω κορονοϊού και με τη δική σας εμπειρία γιατρέ, πείτε μας πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα κάνοντας μια αναδρομή λίγο στο πολύ κοντινό παρελθόν μας. Νομίζω ότι η χώρα η οποία φόβησε έτσι πάρα πολύ ήταν εδώ, η γειτονική μας Ιταλία. Ιταλία. Είναι μια χώρα αναπτυγμένη, με πολύ καλό σύστημα υγείας, το οποίο όμως, επειδή μαζεύτηκαν πολλά περιστατικά σε μια μικρή χρονική περίοδο, ακριβώς, εκεί προς το τέλη Μαρτίου, ναι, δεν άντεξε. Δηλαδή ναι, έφτασε στην κατάρρευση. Κατέρευσε το σύστημα. Κατέρευσε υγείας, το ναι, σύστημα ναι, και εκεί ακριβώς αποδόθηκε και πολύ μεγάλη θνητότητα, με την έννοια ότι δεν υπήρχε πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Στο σύστημα υγείας, ναι, δηλαδή πήγαινε στο νοσοκομείο, αλλά από εκεί και πέρα το νοσοκομείο δυνατούσε να παρέχει σε πολλούς ανθρώπους αυτό που θα έπρεπε. Ναι. Και έτσι η θνητότητα αυξήθηκε πάρα πολύ και έφτασαν να κρίσει τους 1000 την ημέρα και σε συγκεκριμένες περιοχές και εκεί σε όλη την Ιταλία. Αυτό συγκλώνησε και φόβησε και τον υπόλοιπο μα κόσμο. Μα το Πανελλήνιο. Και το Πανελλήνιο και τον όλος ο κόσμος. Και όπου δεν πάρθηκαν έγκαιρα μέτρα για την, ναι, προστασία του συστήματος. Είχαμε μια ανάλογη πορεία όπως και στην Ισπανία, όπως και στην Ολλανδία. Φάνηκε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τις έκτακτες πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Και ξέρετε, ένας καλός συνάδελφος έγραψε ένα κείμενο για την ιστορία των πανδημιών στον πλανήτη. Ναι. Και όταν διάβασα αυτό που έγραφε, μία φύσα που υπήρχε της εποχής, για την εποχή της Ισπανικής γρίπης, της περιβόητης Ισπανικής γρίπης, ουσιαστικά αυτό που γινόταν τότε είναι αυτό που έγινε και τώρα. Δεν υπάρχουν φάρμακα για τους ιούς και ούτε υπάρχουν και εμβόλια για όλους τους ιούς. Ακριβώς, ναι. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι πρόληψη. Κοινωνική απομόνωση, ναι, κλείνεσαι στο σπίτι σου. Μία πρόληψη. Προσπαθείς, ναι, να αποφύγεις τη μεγάλη διάδοση του ιού και εμείς εδώ έχουμε και σύμμαχο μας τον καλό καιρό. Έχουμε και τον ιδιαίτερο καιρό της Ελλάδας που νομίζω ότι αυτός παίζει ρόλο και στην ψυχολογία μας και ίσως τότε που συνέβησαν όλα αυτά ήταν μια εποχή που ήμασταν πραγματικά κλεισμένοι μέσα και με χαμηλές θερμοκρασίες και έπρεπε να μείνουμε μέσα και να μην βγούμε έξω. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μειώθηκαν πάρα πολύ, ο κόσμος που μπαινόβγαινε στα λεωφορεία. Δεν υπήρχαν και τότε οι αποφάσεις αυτές για την απαραίτητη χρήση της μάσκας, ίσως γάντια
και όλα αυτά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι ένα μέσο που μπορεί να μεταδοθεί εύκολα οποιοδήποτε ιός από γρήπη ή οτιδήποτε άλλο. Μάθαμε με λίγα λόγια, κύριε Φορούλη, να είμαστε έτσι αρκετά έτοιμοι ώστε να αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, θα έλεγα, βασικά. Νομίζω η ψυχραιμία είναι κάτι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω και εγώ, και νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε, είναι ότι οι περισσότεροι θάνατοι ήρθαν από ηλικιωμένα άτομα μέσα σε οίκους ευγυρίας, τα οποία είχαν και άλλες συγγενείς παθήσεις. Ναι. Στο εξωτερικό συνέβη κατεξοχήν αυτό, όπου ο ιός μεταδόθηκε, προσέβαλε έτσι αυτές τις ιδιαίτερες κατηγορίες ανθρώπων, που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς, στους οίκους ευγυρίας, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ναι, έχουν πολλά συνοδά προβλήματα, και εκεί ήταν το επίκεντρο της θνητότητας σε πολλές χώρες. Στη δική μας χώρα, ναι, πράγματι ο ιός, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, προσέβαλε κάποιες ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίες είναι παχύσαρκοι, ηλικιωμένοι, με καρδιαγγειακά νοσήματα. Με ζαχαρόδι διαβήτη. Με ζαχαρόδι διαβήτη, ευάλωτη δηλαδή. Αυτοάνοσα. Ναι, και ναι. Εκεί είχαμε αυτή τη μικρή θνητότητα, ήταν κυρίως σε αυτές τις κατηγορίες. Αλλά γενικά η χώρα κατάφερε να προστατέψει και το σύστημα υγείας της και τους ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της, και μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι έδωσε και ένα παράδειγμα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα, ναι, προς μίμηση, θα έλεγα, και άλλων χωρών, και καλά κάνουμε που προσέχουμε πάντοτε, και σίγουρα δεν υπήρχαν μόνο τα θετικά. Η εξέλιξη αυτής της κατάστασης έχει φέρει και προβλήματα στην οικονομία. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι επανερχόμενοι στο θέμα της δικής μας ειδικότητας, της ιατρικής, μέσα στο θέμα του κορονοϊού, ότι κάποιος έγκαιρα θα πρέπει να μη φοβάται, δηλαδή αν κάποιος έχει κάποια συμπτώματα, γιατί ο κόσμος έχει λίγο παραπλανηθεί. Έχουμε τώρα και τις αλλεργίες, έχουμε πονοκεφάλους, πολλά άτομα τα βλέπουμε να φτερνίζονται και φοβόμαστε, απομακρυνόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φοράμε τις μάσκες και στο δρόμο, σε ειδικές περιστάσεις όπως μας λένε, και εσείς είστε πιο ειδικοί να μας πείτε περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Έγκαιρα να πάει κάποιος σε έναν γιατρό να του υποδείξει αν είναι μια αλλεργία ή αν είναι ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να έχει μια άσχημη εξέλιξη ή έστω μια εξέλιξη η οποία μπορεί να μεταδοθεί κάπου. Τώρα νομίζω ένας ο οποίος έχει τις αλλεργίες του και έχει κάποια θαρμίσματα έτσι στην εποχή αυτή, δεν πρέπει και να τρέξει κατευθείαν να κάνει το τεστ για τον κορονοϊό. Αλλά αν έχει πυρετό, αν έχει κάποια συμπτώματα, κυρίως είναι συμπτώματα, να αρχίσει, ναι, να έχει κάποια δυσκολία στην αναπνοή. Μάλιστα, θα είναι. Πρέπει τότε να τρέξει στον γιατρό, να τον ενημερώσει. Αλλά σε το πρώτο κομμάτι που είπατε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, σαν χώρα πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Προστατέψαμε τους ανθρώπους μας, τους ηλικιωμένους, τους γονείς μας, ναι, από την επέλευση του κορονοϊού, και τώρα πρέπει αυτό το αποτέλεσμα να το κρατήσουμε, γιατί δεν πρέπει να χαλαρώσουμε δηλαδή υπερβολικά και να πούμε δεν ήταν τίποτα. Θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό που είπαμε, δηλαδή δεν είναι τίποτα κάποιος που θα πάει στο σούπερ μάρκετ να βάλει τη μάσκα του, να μπαίνοντας, ναι, να βάλει, που αναγκαστικά το κάνει, ναι, 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 λίγο αντισηπτικό στα χέρια του, πηγαίνοντας σπίτι να ξαναπληθεί καλά, και σε τελική ανάλυση κάνουμε καλό στον εαυτό μας ουσιαστικά. Ναι, κυρία Πορτάκη, αυτό είναι βασικές αρχές υγιεινής. Γενικές αρχές είναι, οι οποίες είτε υπάρχει ιός είτε δεν υπάρχει ιός, πρέπει να τηρούν. Τα σχέδια της μάσκας, από ανέκαθεν και στα παιδιά και στα σχολεία μαθαίναμε ότι τα παιδάκια πρέπει να πλένουν τα χεράκια τους, οι μεγάλοι πρέπει να πλένονται στα λεωφορεία, να μην βάζουν τα χέρια στη μύτη, στο στόμα, στα μάτια. Γιατί μπορεί και η γρήπη απλή να φέρει τέτοια αποτελέσματα μετάδοση. Ο ιός αυτός είναι ασίως, δεν θα σταματήσουν οι, ναι, θα έρθουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Εγώ μπορώ να σας πω έτσι, ο πατέρας μου, ας πούμε, ήταν δάσκαλος, και τα βασικά μαθήματα που ήταν στην υγιεινή που έκανε και στο σχολείο, και έλεγε αυτό, ότι όταν γυρίζεις πλένεις τα χέρια σου, πλένεις το πρόσωπό σου με σαπούνι και αφήνεις τα παπούτσια σου έξω από το σπίτι. Ακριβώς, ναι, και δεν περπατάμε. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Αυτά πάντοτε πρέπει να γίνονται. Καθημερινότητα, αν δεν τα κάναμε. Η υγιεινής, η καθαριότητα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν μέσα
στα γραφεία μας, μέσα στο σπίτι μας και η προσωπική μας υγιεινή να είναι έτσι με λεπτομέρεια, πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και πρακτικώς δεν μας είπαν και τίποτα τα επίσημα όργανα του κράτους. Αυτά μας είπαν. Αυτά που έπρεπε να γίνουν. Μάσκες. Τώρα ερχόμαστε λοιπόν και βγαίνουμε βρισκόμαστε στους δρόμους, βρισκόμαστε στα καταστήματα, βλέπουμε μια άλλη κατάσταση να επικρατεί και εκεί. Ας κάνουμε λίγη υπομονή, γιατί όλοι είχαμε μάθει σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία εμείς πάλι θα τα επαναφέρουμε σαν άτομα που προσπαθούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στη χώρα που ζούμε. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο, ειλικρινά, γιατί το να έχουμε τις αποστάσεις στα εστιατόρια, στο να φροντίζουμε τι μας δίνουν, πώς μας το δίνουν, ένα ποτό, ένα καφέ, οι αποστάσεις μεταξύ μας στο τραπέζι, τα μέτρα υγιεινής τελικά καταλήγουν στο να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Φυλίως. Και ας μην γκρινιάζουμε δεν για αυτά που έχουμε τώρα. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, διότι ναι. Εάν το δει κανείς στην ουσία του, δεν χάσαμε ακριβώς τίποτα. Ναι. Καθίσαμε λίγο στο σπίτι, περίπου 2 μήνες, και ανακαλύψαμε και άλλα πράγματα που υπήρχαν. Σωστό και αυτό. Πολλοί μπόρεσαν να ασχοληθούν με άλλα πράγματα που είχαν σκοπό να τα κάνουν, ναι, αλλά δεν είχαν τον χρόνο. Μάθαμε ίσως να περπατάμε λίγο περισσότερο, στέλνοντας το 6, που ομολογώ ότι και εγώ το κάνω πολύ παραπάνω από ό,τι πριν. Χωρίς να στέλνουμε μήνυμα πλέον στο 6, αλλά βγαίνουμε, ναι, και περπατάμε. Έγιναν κάποιες συνήθειες. Ναι, και νομίζω ότι θα βγούμε και κερδισμένοι από την όλη κρίση. Εντάξει, και την οικονομική ζημιά θα τη διαχειριστεί η κυβέρνηση. Ακριβώς, ναι. Ο καθένας στον τομέα του. Ναι. Να κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι στον τομέα του. Εκμεταλλευόμενοι και ναι, τα μηνύματα, τα διδάγματα που πήραμε από το δίμηνο της καραντίνας, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και ίσως έχουμε γίνει και καλύτεροι. Γινόμαστε καλύτεροι, φροντίζοντας ο καθένας το χώρο του, όπως είπαμε, και την προσωπική μας υγιεινή. Ερχόμαστε λοιπόν ξανά στο σημείο το θέμα που παίρνουν το τεστ του επιχρήσματος αυτό, το οποίο μπορεί να αποτανθεί κάποιος σε δημόσιο και σε ιδιωτικό χώρο, γιατί μπορεί να είναι μια εύλογη ερώτηση. Εγώ θέλω να κάνω κάποια στιγμή ένα τεστ. Ποιοι πρέπει να κάνουν το τεστ? Αυτοί που έχουν κάποια συμπτώματα. Ναι. Έστω και σε αυτή την εποχή που ζούμε, που έχει ανέβει ζέστη, το κλιματιστικό πραγματικά είναι ένα πρόβλημα και αυτό, και θέλω και αυτό να το συζητήσουμε από τη δική σας εμπειρία. Δηλαδή, πείτε μας μερικά πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί είναι της εποχής τώρα, κλιματιστικά μες στα αυτοκίνητα ή απλώς αέρας, κλιματιστικά στους χώρους που είναι μεγάλοι, οι τράπεζες πώς τα διαχειρίζονται, τα σούπερ μάρκετ, στα σπίτια μας. Εσείς τι πιστεύετε και τι μηνύματα έχουμε να δώσουμε? Δεν είμαι, κυρία Πατκάκη, ειδικό στα κλιματιστικά, οπότε θα πω αυτό το οποίο είπε. Αυτό που μας λένε οι περισσότεροι. Ξέρετε, βάλτε το κλιματιστικό και αφήστε και ανοιχτό κάποιο παράθυρο για να γίνεται μία ροή αέρα. Μάλιστα, νομίζω ανακύκλωση. Ότι, ναι, ανακύκλωση αέρα. Αυτό είναι. Βέβαια, υπάρχουν και κλιματιστικά που έχουν αυτές τις λειτουργίες. Ναι. Κάποια. Εμείς στα χειρουργεία έχουμε μία οδηγία να μην κλείσει, σταματάει ποτέ ο κλιματισμός και να δουλεύει στο φουλ. Ναι. Αυτά σε κάθε χώρο. Ατομική προστασία και υπάρχουν οι αντίστοιχοι ειδικοί, οι οποίοι, ναι, ρυθμίζουν τα θέματα των κλιματιστικών κτλ. Για τα δικά μας κλιματιστικά, όπως το αυτοκίνητο, όπως και στο σπίτι, βάζουμε το κλιματιστικό και έχουμε και ανοιχτό κάποιο και παράθυρο. Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα έλεγα, κύριε Φορούλη, ο καθένας σας φροντίσει πολύ περισσότερο και μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλα τα φίλτρα και να κάνει κάθε είδους καθαριότητα που μπορεί να υπάρχει στο σημείο αυτό, γιατί είναι βασικό σημείο του καλοκαιριού ένας κλιματισμός να λειτουργεί, αλλά με την υγιεινή η οποία απαιτείται. Όσο οφείλαμε να το κάνουμε κιόλας, ναι, και πριν την κρίση του κορονοϊού, έπρεπε να καθαρίζουμε τα φίλτρα σε κλιματιστικά, ναι, όχι μία φορά στην αρχή που έρχεται ο τεχνικός και κάνει για συντήρηση, αλλά και στη διάρκεια του καλοκαιριού βγαίνουν, πλένονται και ξανατοποθετούνται με, ναι, υγιεινό τρόπο. Όσον αφορά τώρα τα εμβόλια, τα αντιϊκά φάρμακα, τι έχετε να μας πείτε, κλείνοντας έτσι και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί και εσείς ως γιατρός στη δική σας ειδικότητα, νομίζω ότι έχουμε να συμβουλεύσουμε τους φίλους τηλεθεατές κλείνοντας την εκπομπή εγώ μας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι συστάσεις είναι συγκεκριμένες. Εγώ προσωπικά, επειδή δουλεύω σε νοσοκομεία και έρχομαι σε επαφή με ασθενείς, κάθε Οκτώβριο κάνω το εμβόλιο της γρήπης. Ναι. Αυτό είναι και η σύσταση, να κάνουν όλοι το εμβόλιο της γρήπης εκείνη την περίοδο. Για τον κορονοϊό δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης είπαμε και πριν, για τους ιούς γενικώς δεν υπάρχουν φάρμακα. Μάλιστα. Εκτός από κάποια φάρμακα που υπάρχουν για το AIDS,
Ναι. Δεν υπάρχουν φάρμακα για τους ιούς. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα, είναι προστασία, είναι ατομική υγιεινή. Θα ήθελα όμως να πω ότι η προστασία από τον κορονοϊό δεν πρέπει να μας βγάλει έξω από την καθημερινότητά μας. Από την καθημερινότητά μας, και θα πρέπει να ξέρουν όλοι όσοι παρακολουθούν την εκπομπή ότι ο κορονοϊός μπήκε στη ζωή, μας, μπορεί να κάνει, να έκανε κάποια ζημιά και να κάνει κάποια ακόμη ζημιά σε κάποιες ευπαθείς ομάδες ανθρώπων, τους οποίους οφείλουμε να προστατέψουμε με τα μέτρα τα οποία μας δίνουν οι ειδικοί, οι επιτροπές του Υπουργείου, η κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτά τα οποία σκοτώνουν πραγματικά και σκοτώνουν μαζικά. Είναι η υπέρταση, είναι η κακή διατροφή, είναι ο διαβήτης, είναι το κάπνισμα, παριθμόν ένα, ή αν είναι αυξημένη κατανάλωση του αλκοόλ, η έλλειψη άσκησης. Ναι. Αυτά είναι πιο μεγάλα προβλήματα από τον κορονοϊό. Και τα τροχαία δυστυχήματα. Όλα αυτά λοιπόν, αν μπορούμε να τα περιορίσουμε επίσης την καθημερινότητά μας, το στρες. Αυτό είναι τρομερό. Αλήθεια, γιατρέ, ότι τώρα μειώθηκαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα και επεισόδια της ημέρας του εγκλεισμού. Πιστεύετε σε αυτό, για να κλείσουμε το δεύτερο μέρος? Πιστεύω ότι μειώθηκαν ακριβώς γιατί όλοι μας ήμασταν λίγο πιο ήσυχοι. Δεν είχαμε φουλ δραστηριότητες, δεν είχαμε το στρες της καθημερινότητας, δεν είχαμε την πίεση της καθημερινότητας. Και έτσι λοιπόν πραγματικά ήταν πολύ λιγότερα. Θα συζητηθεί βέβαια αυτό το πράγμα στα καρδιολογικά συνέδρια το καλοκαίρι, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το στρες, το οποίο είναι καταστροφικό, ήταν λιγότερο και έτσι υπήρχαν πράγματι λιγότερα επεισόδια. Πολύ ωραία. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε στην σημερινή αυτή εκπομπή με το πολύ ωραίο θέμα της ειδικότητάς σας. Εύχομαι σε άλλη μου εκπομπή πάλι να σας ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πατικάκη. Και λοιπόν, στο σημείο αυτό και σήμερα κλείνουμε την εκπομπή μας. Φροντίζουμε την ενημέρωσή σας. Θέλουμε να είστε δίπλα μας, κοντά μας, με τις ερωτήσεις και τις απορίες σας. Έχω να σας πω ένα καλό βράδυ, να φροντίζετε την υγεία σας και εμείς πάντοτε θα είμαστε δίπλα σας.